Ανακαλήσουμε μέρα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, θα ήθελα να μα ενημερώσει, να μα βοηθήσει να καταλάβουμε το περιεχόμενο. Τι έχουμε να συναντήσουμε. Πρώτον, αναφορικά με, τη, με, την, με την παρουσία του Λευκόματο, τι έχετε έτσι, ας πούμε, κανονίσει, να το πω έτσι, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Ε, και ένα δεύτερο σε σχέση μετά με την έκθεση, τα διαδικαστικά, πού βρίσκεται, πότε λειτουργεί, τι μπορεί να δει κανεί εκεί και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά. Αρχικά νομίζω έχει μια αξία να αναφέρουμε ότι εντάσσεται και η εκδήλωση της Κυριακής στο πλαίσιο πρωτοβουλειών που ανέλαβε η κομματική οργάνωση Αττικής το προηγούμενο διάστημα με κορύφωση και την εκδήλωση της Κυριακής για να τιμήσει την επέτειο για τα 75 χρόνια την απελευθέρωση της Αθήνας και την ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη. Ε, σε σχέση με αυτό, καλό είναι να θυμηθούμε ότι το προηγούμενο διάστημα ήδη ε, έγινε μια ημερίδα με τίτλο «1940-1949 δεκαετία όξυνσης της ταξικής πάλης στην Ελλάδα» η οποία είχε και μεγάλη επιτυχία mm -hmm. και την οποία παρακολούθησαν πολλά μέλη και φίλοι του κόμματος και από την οποία μπορούμε να πούμε ότι βγήκαν πολύτιμα συμπεράσματα για το σήμερα και το αύριο. Ε, όπως επίσης σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η έκδοση του Λευκόματος που παρουσιάζουμε mm -hmm. με τίτλο «1944. Η απελευθέρωση της Αθήνας και η ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη. ντοκουμέντα και διδάγματα». Ε, και γι' αυτό γίνεται και η εκδήλωση στις 7 η ώρα στο γήπεδο Sporting όπου θα παρουσιαστεί φυσικά το Λευκόμα και θα ακολουθήσει και μεγάλη συναυλή αφιέρωμα στο αντάρτικο ε, τραγούδι. Mm -hmm τώρα ειδικά σε σχέση με το Λεύκομα, έτσι αν θέλαμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά, είναι μια έκδοση τιμής και μνήμης όπως λέμε στους αγωνιστές του Κουκουέ και της ΚΝΕ καθώς και του λαού μας, αλλά και εξαγωγής διδα διδαγμάτων ειδικά για το σήμερα. Εκεί ο αναγνώστης θα βρει πάρα πολλά ντοκουμέντα για την ακρίβεια περιλαμβάνει πάνω από 600 ε, όπου στην πλειοψηφία τους είναι και άγνωστα. Ε, Αποτελεί φυσικά προϊόν πολύμινη συλλογική προσπάθεια, μελών και στελεχών του κόμματο και φυσικά με τη βοήθεια των συντρόφων από το αρχείο του κόμματο και από το τμήμα Ιστορία τη Κεντρική Επιτροπή. Και στόχος μας είναι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ε, με τη διακίνησή του να δοθεί και μία όθηση στη μελέτη της ιστορίας του κόμματός μας που έχει επεξεργαστεί συλλογικά το κόμμα με την έκδοση και όλο του τετράτου μου δοκιμίου που έχει προηγηθεί που αφορά την περίοδο 1918-1949 και φυσικά δεν αφορά μόνο τη γνώση αλλά και την εξαγωγή συμπερασμάτων και διδαγμάτων για την πάλη που δίνουν οι κομμουνιστές σήμερα. Mm -hmm. Σε σχέση με την έκθεση και την εγκαιρματική δραστηριότητα σε σχέση με την έκθεση, να πούμε αρχικά ότι έχει σαν τίτλο Ένα αιώνα δράση μέσα από τι εκδόσει του Κουκουέ. Αποτελεί μια έκθεση πρωτότυπου αρχαιακού υλικού. Γίνεται στην έδρα τη κομματική οργάνωση Αττικής του Κουκουέ, στον Άγιο Νικόλα. Και εκεί νομίζουμε πως ο επισκέπτη θα, θα δει μέσα σε ειδικέ προθήκε δεκάδε βιβλία, που αποτελούν εκδόσει από όλη την ιστορική διαδρομή του Κουκουέ από τη στιγμή τη ίδρυσή του μέχρι και σήμερα. Και επίσης πάνω από κάθε προθήκη γίνεται μία προσπάθεια μέσα από ταμπλό να επεξηγηθούν οι ιστορικές, οι, ε, σε ιστορικές περιόδους ε, το πώς λειτουργούσε το εκδοτικό του κόμματο σε κάθε μία ε, από αυτές. Και πόσο σημαντικό είναι και μέσα σε ποιες συνθήκες η επιμόρφωση στελεχών, το διάβασμα, η ενημέρωσή τους, η... αυτό και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Έτσι, γιατί μιλάμε για συνθήκε βαθιά παρανομία ολόκληρες περιόδου ή μεγάλων δυσκολιών οικονομικών, εκτό νόμου το ΚΚΕ. Δηλαδή, αυτά όλα δεν είναι όπω ίσω νομίζει κάποιο εύκολα. Είναι με πολύ κόπο και προσπάθεια γίνονται όλα αυτά. Νομίζω ότι βοηθάει εάν σταθούμε λίγο στα συγκεκριμένα εκθέματα που υπάρχουν στην έκδοση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αποτελείται από ολόκληρου τόμου που έβγαιναν σε περίοδο παρανομία και παρόλα αυτά κατάφεραν οι κομμουνιστέ να σπάνε τα διάφορα εμπόδια που υπήρχαν εμπόδια λογοκρισία, να μπορούν να τα βάζουν σε φυλακέ. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι σε ορισμένα βιβλία φαίνονται ακόμα και οι σφραγίδε των φυλακών. Όπω επίση προ... υπάρχουν εκδόσει όπου αναγκαστικά λόγω της λογοκρισίας που υπήρχε και της παρανομίας, έπρεπε να καμουφλαριστούν. Έτσι υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το βιβλίο του Νίκου Ζαχαριάτη, «Τα προβλήματα καθοδήγηση του Κουκουέ, το οποίο απ' έξω είχε την εμφάνιση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, σε έκδοση τσέπης. Ή επίσης άλλα έντυπα που έχουν την εμφάνιση διαφημιστικών εντύπων. Αλλά δεν στέκεται μόνο σε αυτά. Υπάρχουν και άλλε πλευρέ. Δηλαδή, υπάρχουν στρατιωτικά εγχειρίδια του Δουσουέ ή και λογοτεχνικά βιβλία, τα οποία τυπώνονταν στο βουνό. Αλλά και άλλε εκδόσει που δείχνουν ότι ακόμα και στι πιο, δίσκου... πιο μεγάλε ανατάσει του κινήματο, όταν δηλαδή η ταξική αναμέτρηση έφτανε στο απόγειό τη, η διάδοση τη μαρξιστική γνώση του προοδευτικού βιβλίου ήταν από τα πρώτα καθήκοντα που έβαζε το Κουκουέ. Και οι εκδόσει φυσικά φτάνουν μέχρι τα χρόνια της δικτατορία και μετά μέχρι το σημερινό εκδοτικό του κόμματό μα, τη σύγχρονη εποχή που από τα ταμπλό μαθαίνουμε και όλες το πώς πήρε το όνομά του δηλαδή ότι δόθηκε από τη μετάφραση, του εκδοτικού, από τη μετάφραση και έκδοση του σοβιετικού έργου ο Λενινισμούς και η σύγχρονη εποχή του το 1972. Mm -hmm. Δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στην επιμόρφωση, στη μόρφωση των κομματικών μελών φίλων οπαδών σε πολύ δύσκολε περιόδου. Ένα ζήτημα όμω που έχει να κάνει με την, αυτό που λέμε με τη διαμόρφωση και την άνοδο τη πολιτική συνείδηση. Ένα βασικό ζήτημα τη τεξική Νομίζω ένα από τα κορυφαία θεμελιώδη ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι ο άλλο παίρνει ένα βιβλίο απλά για να διαβάσει. Εδώ είναι, είναι, είναι ζήτημα ουσία ε, για το Κομμουνιστικό Κόμμα και για το, και, για το Κομμουνιστικό Κίνημα. Η επιμόρφωση, δηλαδή το να μπορούν τα στελέχη του, τα μέλη του να επιμορφώνονται και να ανέβαζουν το επίπεδό τους. Άλλωστε, σωστά, ο σκοπός της έκθεσης, της έκθεσης δεν περιορίζεται στο να παρουσιάσουμε συνοπτικά ένα πολύ σημαντικό προφανώς αρχαίακο υλικό, καθώς όπως είναι λογικό η όλη εκδοτική δραστηριότητα... Με την οργάνωση και την καθοδήγηση του ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή τη ίδρυσή του, δεν θα μπορούσε να χωρέσει φυσικά σε μερικέ προθήκε. Σκοπό είναι να αναδειχθεί η μεγάλη σημασία, η ιστορική πείρα φυσικά, και πάνω απ' όλα τι απαιτήσει τη ταξική πάλη σήμερα στο επίπεδο των ιδεών. Και έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, mm. και γι' αυτό δηλαδή mm. το αναφέρουμε, με την έννοια ότι σήμερα κλιμακώνεται μια ιδεολογική επίθεση τη αστική τάξη. Υπάρχει ο βομβαρδισμός τη συνείδηση τον εργαζομένων για το ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μονόδρομο αυτό που ζεις. Έτσι, όπω αναφέρουν, ότι εκτό των τυχών του συστήματο καπιταλιστική εκμετάλλευση δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση. Είναι, είναι ζήτημα συμπερασμάτων και το γεγονό ότι. Ε, γίνεται προσπάθεια να φωτίσει το ρόλο της επιστημονικής κομμουνιστικής θεωρίας για την αποτελεσματική επαναστατική δράση και τον ίδιο το ρόλο και την ευθύνη του κομμουνιστικού κόμματος για τη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας με βάση τα νέα προβλήματα φυσικά και τις σύγχρονες συνθήκες και την αυτοκριτική εξέταση φυσικά της ιστορικής πείρας. Ναι. Και φυσικά ότι πολλά από αυτά τα οποία διεκδικεί ε, η εργατική τάξη Έγιναν, γίνονται, μπορούν να γίνουν πράξη, αποδεδειγμένα. Γιατί ξέρετε και καμιά φορά αυτά που σου λένε τώρα ότι να, ορίστε, ε, δεν γίνονται αυτά που λέει το ΚΚΕ, είναι για τη δευτερά παρουσία. Αυτό που σου λέμε εμείς δούλεψε εξ οργόνα τετράωρο, αυτό είναι ρεαλιστικό. Αυτό μπορείς σήμερα να πάρεις. Το οχτάωρο τώρα, εντάξει, πάει ακόμα και λιγότερες ώρες να δουλεύεις, αλλά εδώ απαντιούνται απαντ... 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 και τέτοια ζητήματα. δηλαδή. Ναι, βέβαια, μέσα από την όλη δραστηριότητα, mm -hmm. μέσα από όλε αυτέ τι εκδηλώσει, γίνεται μια τέτοια προσπάθεια. Αυτό δηλαδή είναι και σκοπό το να διδαχτούμε μέσα από όλη την ιστορική πείρα, μέσα από τέτοιε στιγμέ τη ιστορία, ώστε σήμερα να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλύτερα. Mm -hmm. ε, και να πω ότι γίνεται και σε μια περίοδο, όλη αυτή η πρωτοβουλία που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα μα πει και αν μπορεί και λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και άλλα εκθέματα τα οποία νομίζω έχει σημασία. Δεν ξέρω ε, και τα λοιπά αν θα, θα θέλαμε να κάνουμε κάποια αναφορά. Αν Ανάλιστα, να πω ότι αυτά και στο ριζοσπάστη μπορείτε να, αναλυτικά να τα δείτε φίλε και φίλοι. Δεν είναι κάτι το οποίο και μέσα στο πόρταλ, για να μην σα τρώμε και τον περισσότερο χρόνο με αυτά. Ε, το βασικό είναι να επισκεφτεί ο κόσμο την, ε, την έκθεση. Να δει από πρώτο χέρι δηλαδή το τι γίνεται. Όπω επίση και να παρακολουθεί αυτέ τι εκδηλώσει και τα υλικά αυτά αναρτώνται και στο πόρταλ αλλά και μέσα από ειδικέ ε, εκδοτικέ ε, εκδόσει, δηλαδή προχωράνε και τα μπορεί να τα δει κάποιο. Ε, γιατί είμαστε, αυτό λέω είναι και η περίοδο μέσα, μέσα, στην οποία βλέπουμε να γίνονται αυτέ οι εκδηλώσει. Για παράδειγμα, ότι έχει γίνει επίσημη ιδεολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ο αντικομουνισμός. Οι χώρε είναι εκτό νόμου, ειδικάζονται στελέχη του κομμουνιστικού. Ε, κινήματος ε, και τα λοιπά υπάρχουν διώξεις και τα λοιπά δηλαδή Έτσι, δεν πρόκειται. είναι με όρους παρελθόντος αυτές οι εκδηλώσεις εκεί θέλω να καταλήξω να. λοιπόν ε, τώρα για την ε, εκδήλωση της Κυριακής να πω εγώ φίλε και φίλοι ότι θα ακολουθήσει ε, στο, ε, όπως είπαμε συναυλή αφιέρωμα στο Αντάρτικο Τραγούδι ε, από ό,τι εδώ διαβάζουμε, θα, από ,τι βλέπουμε, θα, είναι, θα, τραγουδήσουν η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Στάθη Ρογκώση, ο Κώστα Θωμαίδη, η Νατάσα Μουσάδη, η Μαριάννα Πολυχρονίδη, ο Κώστα Τριανταφυλλίδη, ο Διονύσης Τσακνή και ο Μανώλη Φάμελο. Η ενοχή σα είναι του Θήμιου Παπαδόπουλου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν νομίζει ότι κάτι πρέπει να ακόμα να. Ε, ανα, με τη βοήθειά σου να προσθέσουμε κάτι που ίσω μα έχει διαφύγει που θα φωτίσει αυτή πλευρέ τη συζήτησή μα. Μία αναφορά μόνο σε σχέση με το ότι οι ίδιες συναυλίες και τα τραγούδια που έχουν επιλεγεί και θα ακουστούν είναι όλα εκείνα τα τραγούδια που είναι ποτισμένα από το Τιτάνιο Αγώνα, του ΕΑΜ, του Ελλά, την Αθάνατη Ποπία, του Δοσουέ και έχουν μια ιδιαίτερη ε, αξία. Ναι. Πατάνε δηλαδή ο κάθε στίχος, η κάθε στροφή, η κάθε λέξη του τραγουδιού είναι πραγματικά αυτό που λες ποτισμένα με το αίμα, τον υδρότα, τους αγώνες... Του λαού για ελευθεριά, για καλύτερε μέρε για να μπορέσει να ορίσει ο ίδιο την ζωή του και την τύχη του. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Σας ευχαριστώ.